Auschwitz. Θα ήθελα να σας πω τα τρία σημεία πρώτα, τα πιο συγκλονιστικά. Το πρώτο είναι με ευχαρίστηση βέβαια. Όταν όλοι οι Εβραίοι Ιωαννίνων, Λαρίσης, Τρικάλων, Καρδίτσας, μαζεύτηκαν μέσα σε ένα τεράστιο υπόστεγο αυτοκινήτων, του όρχου αυτοκινήτων Λαρίσης, βρεθήκαμε όλοι μέσα σε μία αίθουσα και έπρεπε ο καθένας να πιάσει από μία γωνία να μπορέσει να εγκατασταθεί. Τότε ήρθε ο Ερθρός Σταυρός της Λαρίσης, τον οποίον από τις θέσεις αυτής ευχαριστώ, και μας έδωσε να φάμε, διότι δεν είχαν προβλέψει τίποτε οι Γερμανοί για φαγητό και μας έφερναν... Μα δεν τους ενδιέφερα άλλωστε να προβλέψουν. Μας έφερναν ψωμί κάθε μέρα, κατσαρόλες μεγάλες, για να γίνει ένα συσίτιο, και είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω. Τα δύο άλλα σημεία τα οποία ήθελα να τονίσω για την αθλειότητα την οποία ζήσαμε είναι όταν πλησίαζαν οι Ρώσοι στο Βόλσμπεργκ, το στρατόπεδο όπου ήταν Έλληνες και Ούγγροι, μας βάλανε σε ανοιχτά βαγόνια για κάρβουνο. Φεβρουάριο μήνα, να ρίχνει συνεχώς χιόνι, και όπου οι μισοί πέθαναν από το κρύο. Οι άλλοι μισοί πώς σωθήκαμε, ο Θεός το ξέρει. Το τρίτο σημείο είναι μας πήγαν στο Μπέργκεν-Μπέλζεν. Εκεί ήταν το στρατόπεδο θανάτου. Και εκεί έγινε μία επιλογή από έναν γιατρό καθισμένο σε ένα κάτσο με ένα τραπέζι, και περνούσαμε γυμνοί. Και εκείνη την ώρα είναι η πιο συγκλονιστική στιγμή που μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος. Δεν ξέραμε αν θα πάμε αριστερά ή δεξιά. Είμαι ο τυχερός. Θα μας προσανατολίσετε. Και βρεθήκαμε στα δεξιά, ήταν οι ζωντανοί, και αριστερά ήταν αυτοί που πηγαίναν στο φούρνο κατευθείαν. Εκείνη την ώρα βλέπαμε τον προηγούμενο και περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Θα πάει αριστερά ή δεξιά. Και μετά έρχονταν η δική μας η σειρά. Αγωνιούσαμε βέβαια. Ο νόμος της επιβιώσεως είναι κάτι το οποίο δεν λείπει ποτέ από τον άνθρωπο. Και όταν μου είπε από εκεί, αισθάνθηκα κάπως ανανεωμένος. Θα ζήσω, έλεγα, και έχει ο Θεός. Διότι ζούσαμε πάντοτε με την ελπίδα ότι θα ζήσουμε. Η συνέχεια σας... Η συνέχεια είναι στο τέλος, όταν βρεθήκαμε στα σύνορα της Δανίας στο Μπάρτ και είδα με ικανοποίηση τον πανικό των Ναζί. Ήταν πλάι ένα αεροδρόμιο, για πότε έκαιγαν τις βενζίνες, για πότε φεύγανε τα αεροπλάνα. Εκεί έγινε προσκλητήριο το λεγόμενο ΝΑΠΕΛ. Με 8 άλλους από τα Γιάννενα είπαμε δεν θα πάμε εμείς στο προσκλητήριο. Κρυφτήκαμε και βάλαμε κάτι κρεβάτια, τριόροφα είχαμε εκεί. Τα βάλαμε στην πόρτα και περιμέναμε ως το βράδυ. Το βράδυ λέω κάτι πρέπει να γίνει, διότι πρέπει και κάτι να φάμε. Το ευτύχημα είναι ότι βρήκαμε την κουζίνα ζεστή ακόμη που την είχαν εγκαταλείψει με τον πανικό τους τόσον οι στρατιώτες που μας φύλαγαν όσον και οι άλλοι οι οποίοι έφυγαν. Και αφού κατέβηκαν δύο, εκ των οποίων ο ένας ζει και είναι μένει εδώ κάπου στην πλατεία Κουμουντούρου, γυρίσανε. Έπειτα από μία ώρα αφού φάγαν καλά, τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο, και καταλάβαμε εκείνη τη στιγμή ότι είμαστε ελεύθεροι. Αν θέλετε, εκεί αρρώστησα εγώ. Και πώς αρρώστησα? Γιατί είχα απότομη εισαγωγή λευκώματος στον οργανισμό. Και είναι αυτές οι λεπτομέρειες οι οποίες... Μία κλινική εικόνα τυφοειδούς πυρετού.
Ενώ δεν ήταν, ήταν η εισαγωγή λευκόματος απότομη. Με περιποιήθηκαν πάρα πολύ Ρώσοι. Ένας επίατρος Ρώσος, ο οποίος παρέλαβε το νοσοκομείο, το οποίο είχα πάρει εγώ, με περιποιήθηκε πάρα πολύ και έτσι επέζησα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσουμε πάλι το λόγο στην κυρία Ναχμία, μόνο όχι την κυρία Ναχμία όπως είναι τώρα δίπλα μου εδώ, αλλά όπως έζησε η ίδια την επιστροφή της στο Auschwitz. Ζω! Μπέρικα Σούτο είναι το πατρικό της. Με αυτό το όνομα είναι περασμένη στις λίστες θανάτου του Auschwitz. Ο αριθμός της 76.859. Στο στρατόπεδο αυτό ξαναήρθε για πρώτη φορά μετά την ομηρία της πριν από 10 περίπου χρόνια. Η απόφαση δεν ήταν εύκολη. Δεν είναι εύκολο να σκαλίζεις τις πληγές σου. Μόλις το 1989 κατόρθωσε να εκδώσει το βιβλίο της με τίτλο «Κραυγή για το αύριο», μια συγκλονιστική μαρτυρία του δικού της οδηπορικού. Νάτι εδώ, πριν από τον πόλεμο, ανέμελο κοριτσάκι έξω από το πατρικό της σπίτι στην Καστοριά, όταν έκανε εφηβικά όνειρα για το μέλλον, όταν πήγαινε το καλοκαίρι βόλτα με τις φίλες της στον Άι Θανάση. Τα όνειρα διαλύθηκαν. Ο πόλεμος χτύπησε την πόρτα της και από το γκέτο των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε με όλη της την οικογένεια και άλλους χίλιους Καστοριανούς στο Auschwitz. Είναι και η μόνη που επέζησε από τα κρεματόρια. Ως εκπρόσωπος των ομήρων και ως εκπρόσωπος των Εβραίων της Ελλάδας θέλω να βάλω λίγα λουλούδια στη ψυχή, για την ψυχή όλων αυτών των Ελλήνων που χάθηκαν και αφανίστηκαν εδώ μέσα σε αυτόν εδώ το χώρο. Απ' τα κόκαλα βγαλμένα των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αγριωμένη χαίρε χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα. Με τον εθνικό ύμνο στο στόμα ξεψυχούσαν στους θάλαμους αερίων οι Ελληνοεβραίοι. Τους στίβαζαν ολόγυμνους και έκλειναν την πόρτα. Μετά άνοιγαν από πάνω την πλάκα από μπετόν, έριχναν 4 κουτιά με αέριο και την ξανάκλειναν. Μετά από 7 λεπτά όλα είχαν τελειώσει. Ένας μαρτυρικός θάνατος. Τα μαλλιά των νεκρών τα κάνανε σόλες παπουτσιών και μαξιλάρια για τους αεροπόρους. Ο οδοντίατρος του στρατοπέδου έβγαζε τα χρυσά ή τα μπρούτζινα δόντια και τις μασέλες. Ο επόμενος σταθμός, τα κρεματόρια. Και την οικογένειά μου την έβαλαν μέσα στα καμιόνια, όπου πέρασαν από μπροστά από μένα και άκουσα τις τελευταίες λέξεις του πατέρα μου. Εδώ, σε αυτόν εδώ το χώρο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μου είπε να μην πω επάνω στο καμιόνι, διότι ήθελε και εγώ να πάω στο καμιόνι. Δεν ήξερα ότι από εδώ δεξιά ήταν η ζωή και εκεί στο καμιόνι ήταν ο θάνατος. Ήθελα να πάω να τους συναντήσω. Δεν μου επέτρεψε ο πατέρας μου, είπε να τους υπακούσω. Και έτσι μπήκα μέσα στα στρατόπεδα του Auschwitz και του Birkenau. Η κυρία Ναχμία βρήκε και πάλι το κουράγιο να ξανάρθει στο Auschwitz ως εκπρόσωπος της Ελλάδας για τα 50 χρόνια από την απελευθέρωση του στρατοπέδου. Κακία για τους δήμιους της δεν έχει. Τη ζωή της την έχει αφιερώσει για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του ολοκαυτώματος. Τον αριθμό, χαραγμένο στο χέρι της, θέλει να τον πάρει μαζί της στον τάφο. Τη ρωτώ, πώς αντιδρούν οι Έλληνες όταν βλέπουν τον αριθμό στο χέρι σας? Απορούν, μου απαντά, και με ρωτούν, είναι ο αριθμός του τηλεφώνου σας? Ναι, τους λέω, είναι ο αριθμός του τηλεφώνου μου. Ένας αριθμός χαραγμένος λοιπόν που δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μη συνδέει πάντα την ανθρωπότητα. Ο κύριος Δανιήλ Αλχανάτης είναι ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Εσείς έχετε από άλλη σκοπιά τις δικές σας εμπειρίες. Εμείς, κυρία Πιπηλή, ήμασταν οι άνθρωποι που είχαμε ακούσει το τι είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη και εδώ στην Αθήνα ήρθαμε δεύτεροι στο θέμα του διωγμού. Τότε ήμουνα εγώ πρωτοετής σπουδαστής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και θυμόσαστε πολύ καλά ή έχετε ακούσει μάλλον γιατί είσαστε πιο μικροί από εμάς το τι γινόταν τότε με την Εθνική Αντίσταση. Ήταν όλος ο κόσμος, όλη η νέα γενιά οργανωμένη
έτσι ούτως ώστε να δώσουμε ένα μάθημα στους Γερμανούς και να τους πούμε ότι δεν σκύβουμε εύκολα το κεφάλι μας. Θυμάμαι τότε ότι η οργάνωση του ΕΑΜ είχε κατορθώσει και είχε συγκεντρώσει και άλλους νέους ανθρώπους και επικεφαλής της ομάδος των Εβραίων Αντιστασιακών ήταν ένας άλλος συνάδελφος, ο Νίλος ο Μαστραντώνης, ένα παιδί που σκοτώθηκε στην απελευθέρωση της Αθήνας, και αποφασίσαμε να οργανώσουμε μαζί την αντίσταση στο να μην έρθουμε και να παραδοθούμε και να γραφτούμε στα κοινοτικά κατάστοιχα που ζητούσαν οι Γερμανοί τότε, και το κατορθώσαμε. Πάρα πολλοί νέοι στην Αθήνα είχαν συγκεντρωθεί δίπλα μας και τους δείχναμε το δρόμο για να πάνε στο βουνό, και τους δείχναμε το δρόμο να μην γραφτούν στα κοινοτικά κατάστοιχα, και τους δείχναμε το δρόμο να βοηθηθούν από ομοφρίσκου, από χριστιανούς Έλληνες, οι οποίοι ήταν φιλικές οικογένειες και οι οποίοι θέλησαν πάρα πολύ να βοηθήσουν. Κύριε Αρκανάρη, υποψιάζομαι ότι πολλοί από αυτούς τους νεαρούς τότε γλίτωσαν και την θηριωρή ιδέα των στρατοπέδων. Οι περισσότεροι, κυρία Πιπηλή, οι περισσότεροι. Όσοι πήγαν στο βουνό γύρισαν μετά από την απελευθέρωση, και όσοι μείνανε εδώ σε σπίτια κρυμμένοι, και αυτοί σωθήκανε. Πείτε μου κάτι, πότε πληροφορηθήκατε για τα αποτρόπαια εγκλήματα στα στρατόπεδα? Είχαμε ακούσει ορισμένα πράγματα. Κατά τη διάρκεια της... Είχαμε ακούσει ορισμένα πράγματα, αλλά η πραγματική εμπειρία ήταν η σύλληψη των ομοθρήσκων μας της Θεσσαλονίκης. Εκεί ακριβώς είδαμε ότι δεν υπάρχει πλέον σωτηρία, αλλά ότι όλοι... Αναφέρεστε ξέρετε, στην Πλατεία Ελευθερίας, που χθες, όπως ξέρουν οι τηλεθεατές, κάναμε ολόκληρο αφιέρωμα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρξε πολύ σημαντική παρουσία των Εβραίων εκεί. Δείξαμε μάλιστα και τη φωτογραφία που νομίζω εσείς, εσείς από εδώ μας δώσατε, μια σπανιότατη φωτογραφία, και μάλιστα την είχαμε ως οφθαλμού, την κρατάγαμε για να μην χαθεί. Ήταν η συγκλονιστική αυτή φωτογραφία συγκεντρωμένων Εβραίων, πολλών Εβραίων νέων στην ηλικία έως και 45 ετών, που από αυτούς πραγματικά δεν μπορεί κανείς να ξέρει ποιοι επέστρεψαν και ποιοι όχι. Κύριε Νησίμ Μαΐς, εσείς είστε ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας. Και έχετε πάλι, είστε νεότερος, έχετε όμως μία ευθύνη με αυτή σας τη θέση. Μία ευθύνη που νομίζω ότι θα σας δίνει πολλές ιδέες ώστε να συνεχιστεί η ενημέρωση του κόσμου πάνω σε αυτό το τομέα. Είναι έτσι τα πράγματα? Βασικά, το Γενικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο συντονίζει όλες τις ενέργειες και κυρίως με τη βοήθεια και των δημοσιογράφων, και εδώ είμαι υποχρεωμένος να σας ευχαριστήσω για αυτή την όλη παρουσία, προσπαθούμε να περάσουμε για μία ακόμα φορά και στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό, αλλά και διεθνώς, την θέση την οποία κατέχουμε στον ελληνικό χώρο, και κυρίως τη βοήθεια την οποία είχε ο ελληνικός εβραϊσμός από τους συμπολίτες μας χριστιανούς. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το διάγγελμα του Δαμασκηνού, το οποίο όπως υπέγραψαν όλα τα πνευματικά, κοινωνικά και επαγγελματικά σωματεία, με σκοπό να αντιδράσουν στην εντολή του Γερμανού διοικητού για την σύλληψη όλων των Εβραίων. Το μεγάλο ποσοστό βεβαίως του χαμού των Ελλήνων Εβραίων οφείλεται στο ότι στην περιοχή της Μακεδονίας μπορεί να πει κανένας ότι παραπλανήθηκαν οι διάφορες κοινότητες με σκοπό ότι θα κάπου θα πάνε για κάτι καλύτερο. Βεβαίως η Νότια Ελλάδα μπόρεσε και γλίτωσε περισσότερο χάρη στη βοήθεια των Ελλήνων συμπατριωτών μας, οι οποίοι πραγματικά από όλες τις πλευρές, και από τη μηχανική κρατική μηχανή, δηλαδή και από την αστυνομία, αλλά και από τον απλό Έλληνα πολίτη, βοηθήθηκε για μία ακόμα φορά ώστε να μπορέσουν να γλιτώσουν έστω αυτό το ποσοστό το οποίο γλίτωσε. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι είναι μια ευκαιρία, δυστυχώς είναι μια ευκαιρία, ο χαμός τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων, να υπενθυμίσουμε ότι πάντοτε αυτά τα κινήματα δεν ξεκινάνε πάντοτε από τους Εβραίους, αλλά ποτέ δεν σταματάνε στους Εβραίους. Επομένως, κάθε διωγμός, κάθε ρατσισμός, κάθε αντισημιτισμός, με οποιοδήποτε όνομα και αν θελήσουμε να το παρουσιάσουμε διεθνώς, βλέπουμε ότι ξεκινάνε από τους Εβραίους, αλλά ποτέ δεν σταματάνε σε αυτούς. Κάνω έκκληση, και πιστεύω ότι αυτό ένας σκοπός είναι και αυτός της εκπομπής σας, ώστε η νέα γενιά θα πρέπει να μάθει, είτε μέσω της παιδείας, της εκπαίδευσης,
Και όταν λέω νέα γενιά, εννοώ από τους 50 ετών και κάτω, οι οποίοι ζήσαμε με τα βιώματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ζήσαμε με αυτές τις αναμνήσεις εμείς σαν Εβραίοι, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να μάθει τα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που είναι ανεκδιήγητα και ανεπανάληπτα. Χθες είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τρεις μαθήτριες λυκείου, θεσσαλονικές, χριστιανές, και βεβαίως μπορεί να μην ξέρουν λεπτομέρειες, αλλά οπωσδήποτε η νέα γενιά όπως αυτή εκφράζεται, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά παντού, ξέρει αρκετά πράγματα, είναι αρκετά συνειδητοποιημένη γενικότερα για τα θέματα ρατσισμού, και όπως πολύ σωστά επισημάνατε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ό,τι πάθανε οι Εβραίοι μπορεί αύριο να τα πάθουμε εμείς, αν επικρατήσει και για μία ακόμη φορά στην ανθρωπότητα αυτή η ναζιστική ή φασιστική νοοτροπία. Θα ήθελα όμως τώρα να δώσουμε το λόγο σε νεαρούς Εβραίους από τη Θεσσαλονίκη για να μας πούν πώς μαθαίνουν αυτοί την ιστορία. Ελίζα και Σάμι, εσείς είστε παιδιά Εβραίοι της τρίτης γενιάς. Τι έχει μείνει στη ψυχή σας και στη μνήμη σας από τους Εβραίους εκείνης της γενιάς? Έχει μείνει ότι θα έμενε σε κάθε ευαισθητοποιημένο άνθρωπο απέναντι σε αυτό που έγινε πριν 50 χρόνια. Και όχι επειδή είμαστε οι Εβραίοι της τρίτης γενιάς. Πιστεύω ότι όλοι θα έπρεπε να νιώθουμε, αν όχι κάτι, πολύ περισσότερα πράγματα για αυτά που έγιναν τότε. Τι ξέρετε από αυτά που έγιναν τότε? Αυτά που ξέρουμε βασίζονται κυρίως σε διηγήσεις και περιγραφές άμεσα εμπλεκομένων που έχουν πάει στα στρατόπεδα και συγγενών, παππούδων, και πιστεύω ότι είναι πολύ λίγα αυτά που μπορέσαν να μας δώσουν τα βιβλία και τα έργα που βλέπουμε και οι περιγραφές αυτές, γιατί μερικά πράγματα δεν περιγράφονται. Με το να μας τα διηγούνται απλά τα φθήρουν, και ακόμα και αυτό το ελάχιστο το οποίο παίρνουμε τελικά είναι αρκετό για να προκαλέσει ανατριχύλα, αγανάκτηση για το τι έγινε τότε, για το πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, για το πώς δεν μπόρεσε να αποφευθεί. Συζητάτε για όσα έγιναν τότε? Δεν θα το έλεγα. Συζητάμε όταν γίνονται κάποια σχετικά σεμινάρια, όταν επανέρχεται αυτό το θέμα στην επικαιρότητα. Με τους παππούδες μας συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι κάτι που το λέμε και κάθε μέρα, έτσι δεν είναι? Οι επέτειοι βοηθάνε για να θυμόμαστε. Αυτή η επέτειος. Το θέμα δεν είναι να το θυμόμαστε μόνο. Ναι, μόνο στις επέτειες. Το θέμα είναι να διδασκόμαστε. Και το νόημα της ιστορίας δεν είναι να τη μάθουμε και να την ξέρουμε. Το νόημα της ιστορίας είναι να την καταλάβουμε. Το θέμα δεν είναι να τα καταλαβαίνουμε όμως μόνο εμείς. Γιατί αυτό που έγινε δεν ήταν κάτι κατά των Εβραίων μόνο, ήταν κατά της ανθρωπότητας, έτσι δεν είναι? Και εμείς τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε από μικρά παιδιά. Τόσα χρόνια τα ακούμε. Θέλουμε να μάθει και ο κόσμος τι γίνεται, γιατί ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που αμφιβάλλουν για τον αριθμό των ατόμων που πέθαναν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, ακόμη και για τα γεγονότα, για την εξέλιξη των γεγονότων. Πολλοί αμφιβάλλουν. Χθες αυτήν εδώ την πλατεία, στην πλατεία που είναι αφιερωμένη στους νεκρούς Εβραίους, κάποιοι με μαύρα σπρέι μαύρισαν τις ταμπέλες. Εσείς πώς σχολιάζετε αυτό που έγινε χθες? Είναι αυτό που λέγαμε, είναι αποτέλεσμα της παραπληροφόρησης και της άγνοιας. Είναι μεγάλο λάθος του συγκεκριμένα αυτά που μου τζουρώνουν, διότι αυτά εκφράζουν μνήμη απέναντι σε ανθρώπους. Το να μου τζουρώσει έναν τοίχο που γράφει ένα σύνθημα και να καταστρέψει κάτι άλλο έχει διαφορά από το να μου τζουρώσει μία μνήμη και να καταστρέψει μία μνήμη ανθρώπων. Φοβάστε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να επαναληφθεί? Απέναντι σε ομάδες ανθρώπων, ναι. Στους Εβραίους πλέον μεμονωμένα δεν πιστεύω ότι μπορεί να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Είπες προηγουμένως για αγανάκτηση. Ναι. Υπάρχει μίσος? Όχι, μίσος δεν θέλουμε να υπάρχει. Το σωστό είναι να μην γίνεις όμοιος με αυτό που σου κάνει κακό. Διότι κάνεις μεγαλύτερο κακό και στον ίδιο στον εαυτό στο τέλος. Δεν είναι σωστό να έχεις μίσος. Ένας ακόμη καλεσμένος, ο κύριος Ισαάκ Μπατής, ο οποίος, όπως σας είπα κυρίες και κύριοι και στην αρχή της εκπομπής, είναι γιος του πρώτου Ελληνοεβραίου που επέστρεψε από το Auschwitz. Προλάβατε τις εμπειρίες αυτές μέσω του πατέρα σας? Σας εισηγήθηκε ο ίδιος, κάποιος άλλος από την οικογένεια? Ορισμένα πράγματα από τον πατέρα μου. Δυστυχώς όχι πάρα πολλά. Τα περισσότερα από τη μητέρα μου, γιατί ο ίδιος ο πατέρας μου απέφευγε συνήθως
να μιλήσει και να θυμηθεί περισσότερο. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά είναι μια αφορμή. Έχω διαπιστώσει ότι πάρα πολλοί δεν θέλουν να μιλούν και νομίζω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα συνειδητής απόφασης. Σωστά. Οπωσδήποτε έτσι είναι, διότι μια εμπειρία που έζησε εκεί πέρα σε τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε, προσπαθεί ο άνθρωπος να τις βγάλει από το μυαλό. Άτομο. Ναι, να πετάξει ένα τέτοιο παρελθόν, ας πούμε, μέσα από τη μνήμη του, διότι είναι τόσο επίπονο, ας πούμε, να σκέφτεται όχι μόνο το πώς ο ίδιος πέρασε, αλλά το τι είδαν τα μάτια του, τους ανθρώπους που έχασε, διότι μην ξεχνάμε ότι το 90% της κάθε οικογένειας πέθανε μέσα σε κάποιο στρατόπεδο, είτε αυτό λέγεται Auschwitz, είτε λέγεται Dachau, είτε οποιοδήποτε άλλο στρατόπεδο. Λοιπόν, και ο πατέρας μου, ας πούμε, απέφευγε, δεν θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα να μου έχει πει. Το πλείστον τα έχω ακούσει από τη μητέρα μου, που από μαρτυρίες τις οποίες τις είπε μόλις γύρισε, διότι συνέβησαν πράγματα απίθανα, ας πούμε, όταν επέστρεψε ο πατέρας μου. Πρέπει να ήταν Μάιος, τέλος Μαΐου ή μέσα Μαΐου του 45 όταν επέστρεψε. Μητέρα μου με τα δύο αδέλφια μου που ήταν ήδη μεγαλύτερα, ας πούμε, από μένα, είχαν γεννηθεί πριν από τον πόλεμο, ζούσαν τότε στα Πετράλωνα, όπως οι περισσότεροι Εβραίοι, Έλληνες Εβραίοι, ας πούμε, και δημιουργήθηκε ένα τεράστιο σούσουρο μέσα στο σπίτι τους όταν μαθαίστηκε ο πατέρας μου ότι επέστρεψε, ας πούμε, από το στρατόπεδο, από την ομηρία, όχι από το στρατόπεδο. Δεν ξέρανε ακόμα Δεν ξέρανε καν λεπτομέρειες, δεν μπορούσαν να διανοηθούν. Όταν μάλιστα άρχισε ο πατέρας μου να διηγείται ιστορίες για πράγματα τα οποία συνέβαιναν εκεί πέρα, οι άνθρωποι, και δικαιολογημένα πιστεύω, νόμιζαν ότι ήταν τρελός και τον λέγανε γύρισε ένας τρελός. Το ίδιο λοιπόν μου έλεγαν και χθες στη Θεσσαλονίκη όσοι επέστρεψαν από το Auschwitz, ότι όταν μπήκαν στο στρατόπεδο του Auschwitz και άκουγαν ιδιαίτερα τις μεγάλες γυναίκες να τους περιγράφει το τι συνέβαινε, κατά σύμπτωση χωρίς να είναι συνεννοημένες, και οι δύο καλεσμένες μου μου είπαν ότι τότε νόμιζαν ότι είχαν τρελαθεί οι κυρίες εκείνες οι γυναίκες, και γι' αυτό έλεγαν παρανοϊκά για την ανθρωπότητα πράγματα. Μπορώ να σας το διαπιστώσω και εγώ. Ποιος μπορούσε να διανοηθεί ότι ήταν αδύνατο να πιστέψουν, νομίζαν πως είχαν τρελαθεί. Αν είναι δυνατόν ότι εκείνα τα ψυχάμενα που βλέπαμε, ότι ήσαν μέσα οι δικοί μας οι άνθρωποι που χτες μόλις τους είχαμε αποχωριστεί. Γι' αυτό ήταν αδύνατο να πιστέψουν ένα τέτοιο ικτρό πράγμα. Ποιος μπορούσε να διανοηθεί, ακόμα και τώρα, αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μέσα ενημερώσεως που υπάρχουν σήμερα, το ραδιόφωνο, ακόμα περισσότερο η τηλεόραση που όλα τα βλέπουμε ζωντανά πια, δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι άνθρωπο σε άνθρωπο θα μπορούσε να έχει συμπεριφερθεί. Νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ ο κινηματογράφος. Δεν ξέρω αν έχετε αντίρρηση. Καταγραφή των στοιχείων σε ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ πολύ... και μετά ακόμα και χολιγουντιανή υφής ταινίες, νομίζω ότι πέρασαν πάρα πολύ εύκολα στο συνέστημα και στην καρδιά του οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ναι, όλα αυτά εκ των υστέρων βέβαια. Εγώ μιλάω για την εποχή που γύρισαν οι όμηροι, και μιλάω τώρα συγκεκριμένα για τον πατέρα μου που γύρισε σαν πρώτος, ας πούμε, και κανένας άλλος δεν είχε ακούσει ότι τι μπορεί να είχε συμβεί. Δεν νομίζω, από ό,τι είπε και ο κύριος Αλχανάτης προηγουμένως, ότι είχαν συγκεκριμένες μαρτυρίες τότε για τα στρατόπεδα της συγκεντρώσεως, ότι υπήρχαν και τα κρεματόρια. Οργανωμένοι στην αντίσταση, οι οποίοι μην ξεχνάμε ότι είχαν διασυνδέσεις με Βρετανούς, διασυνδέσεις με άλλους, οι οποίοι είχαν αυτή την ευκαιρία, αλλά βέβαια σε οποιοδήποτε χωριό ή πόλη σαν την Καστοριά ή σαν τις άλλες περιοχές πιο απομακρυσμένες. Τα μέσα ενημερώσεως ήταν τόσο φτωχά τότε που οπωσδήποτε το μέγιστο ποσοστό, ας πούμε, του κόσμου δεν είχε μάθει τίποτα και κοιμόταν, ας πούμε, στο σκοτάδι. Πάντως, κύριε Βουλή, εδώ πρέπει να τονιστεί ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα έγινε κάτι το πρωτοφανές. Σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου δεν υπήρχε η οργανωμένη και από την πολιτεία αντίσταση. Όταν ο Αρχιεπίσκοπος ο Δαμασκηνός σήκωσε το κεφάλι του και διαμαρτυρήθη, όταν όλοι οι επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας σήκωσαν το κεφάλι τους και είπανε όχι. Όταν ο αστυνομικός διευθυντής, ο ίδιος ο Άγγελος Έβερ, που τρέχαμε και παίρναμε τις ταυτότητες σωριδών και τις δίναμε στον κόσμο για να μπορέσει να φύγει
από την Αθήνα μέσα. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν πραγματικά συγκλονιστικά σε μια περίοδο που ο κόσμος ήταν φοβισμένος. Οι Γερμανοί είχαν πραγματικά τρομάξει όλο τον κόσμο ότι όποιος βοηθήσει Εβραίο δεν έχει παρά να περιμένει το θάνατο. Παρ' όλα αυτά κανένας δεν έσκυψε το κεφάλι. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω κάτι που ίσως να μην είναι πάρα πολύ γνωστό, ότι δεν ήταν μόνο οι Έλληνες Εβραίοι με τους Έλληνες Χριστιανούς ενωμένοι στην εθνική αντίσταση εδώ. Υπήρξε και ένα άλλο φαινόμενο, εσείς το γνωρίζετε βέβαια, ότι πάλι οι Έλληνες Εβραίοι ήταν αυτοί που επιχείρησαν εξέγερση και κατάφεραν. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε, είναι άγνωστο. Σε αυτό μπορώ να εξέγερση έγινε στο Αποέλεξη. Η εξέγερση στα τόπεδα συγκεντρώσεως, η πρώτη που καταγράφεται τουλάχιστον, είναι από Έλληνες Εβραίους. Ίσως η κυρία Ναχμία θα εξέχει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά αυτό είναι καταγραμμένο. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί για τον ελλαδικό χώρο και για το μεγαλείο της ανθρωπότητος, θα πρέπει να υποθεί και το εξής, ότι στη μόνη χώρα της Ευρώπης που είχε καταληφθεί και δεν χάθηκε από μία κοινότητα ούτε ένας Εβραίος, είναι η Ζάκυνθος. Στη Ζάκυνθο δεν χάθηκε ούτε ένας Εβραίος, χάρη της συνδρομής του Μητροπολίτου Ζακύνθου και του τότε Δημάρχου. Ο Μητροπολίτης και ο Δήμαρχος πήραν πάνω το φορτίο τους δήθεν για να παραδώσουν την λίστα των Εβραίων της Ζακύνθου, μέχρι να τους δοθεί ο χρόνος να φυγαδευτούν. Και είναι η μόνη κοινότητα που δεν χάθηκε ούτε ένας Εβραίος στη Ζάκυνθο. Ούτε συνελήφθη ούτε χάθηκε. Απλώς διέφυγαν και από εκεί και πέρα σωθήκαν όσοι σωθήκαν. Και διασκορπίστηκαν, ναι, αλλά πάνω στη Ζάκυνθο δεν μπόρεσε να γίνει. Βεβαίως υπάρχει και η άλλη πλευρά, ότι λέει ότι πιθανόν και ο διοικητής, ο Γερμανός, δεν ήταν από τους πολύ SS. Σκληρούς. Ναι, σύμφωνοι, μπορεί και αυτό. Αλλά όλα αυτά έχουν ένα σημείο. Ότι η ελληνική εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, βοήθησε στο να μην χαθεί έστω και ένας Εβραίος όπου μπόρεσε αυτό το πράγμα. Πραγματικά λυπάμαι που το αφιέρωμά μας κρατάει σε σύνολο χρόνου μόλις 2 ώρες. Είναι ανεξάντλητα τα στοιχεία. Και πάνω απ' όλα είναι ανεξάντλητη η μνήμη αλλά και η ανθρωπιά αυτών που έζησαν το Ολοκαύτωμα. Μια ανθρωπιά που δεν έχει χαθεί. Και χαίρομαι πολύ που εδώ μέσα στη συναγωγή κουβεντιάζουμε όλα αυτά τα πράγματα που άπτονται και της Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και νομίζω ότι είναι κάτι, παρακαλώ, θέλετε κάτι να πείτε από πριν. Ναι, θέλω να προσθέσω κάτι, ότι οι χριστιανοί, οι Έλληνες χριστιανοί βοήθησαν πάρα πολύ τους Ισραηλίτες της Αθήνας, τουλάχιστον που ξέρω, αλλά και όλης γενικώς της Ελλάδος. Θα πω κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα, ότι ο πατέρας μου είχε και η μητέρα μου φυσικά είχαν κάποιο φιλικό ζευγάρι χριστιανών που τους πιστεύτηκε ο πατέρας μου πριν φύγει κάποιο χρηματικό ποσό σε λίρες, και γύρισε πίσω και το βρήκε, το επέστρεψαν. Ήταν το μοναδικό, είναι πολλά. Μοναδικό, βέβαια, πολλά. Οι Γερμανοί είχαν δώσει την εντύπωση ότι η εγγραφή απλώς εδώ πέρα θα βοηθούσε τους Εβραίους. Αυτή την εντύπωση έδωσαν, και αυτή την εντύπωση έπρεπε να την αλλάξουμε τελείως εμείς. Και την αλλάξαμε την εντύπωση. Στην Αθήνα πάρα πολλοί κόσμος από τους δικούς μας που κατορθώσαμε να τους οργανώσουμε ή κρυφτήκαν στα σπίτια μέσα ή φύγαν στο Αντάρτικο, και σωθήκαν οι περισσότεροι. Φανταστείτε τα σπίτια τα χριστιανικά να ανοίγουν τις πόρτες τους και να δέχονται μέσα παιδιά ηλικίας 6, 8, 10, 12 χρονών μαζί με τα δικά τους τα παιδιά, και να τα περιθάλτουν και να τα κρατάν και να τα φυλάν, παρότι ξέραν πολύ καλά ότι δίπλα τους μπορεί κάποιος να τους προδώσει. Παραδείγματος χάρη, η οικογένεια η δική μου, εγώ είχα 3 αδερφές και άλλο ένα αδερφό πιο μικρό, μια οικογένεια Βαρλόκοστα, μια οικογένεια Ζαμπούνη, μια οικογένεια Σατυρίδη, άνοιξαν τα σπίτια τους. Έλληνες. Έλληνες. Χριστιανοί. Έλληνες, γιατί χριστιανοί. Γιατί Έλληνες ήταν και οι Εβραίοι. Ναι, Έλληνες χριστιανοί. Και δώσανε πραγματικά ένα καταφύγιο σε ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, τότε ήταν σαν σπουργίτια κυνηγημένα και έτοιμα να λαβωθούν. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να δούμε και την δήλωση επευκαιρία της εκπομπής μας του πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα. Οι εικόνες που ακολουθούν είναι εικόνες φρίκης. Είναι απαραίτητο να δημοσιευθούν για να θυμίζουν σε όσους έζησαν εκείνη την εποχή και για να δείξουν σε όσους δεν την έζησαν πόσο βαθιά ήταν η απελπισία, ο τρόμος και το μίσος που άπλωσε στην Ευρώπη ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Πολλοί τότε είχαν πιστέψει ότι η Ευρώπη δεν θα ξανασηκωνόταν από την υλική και ηθική καταβαράθρωσή της.
Λίγα λόγια από την εισαγωγή σε ένα κεφάλαιο της περίφημης ιστορίας του Ρεμόν Καρτιέ. Auschwitz, Belsen, Buchenwald. Στρατόπεδα εξόντωσης εκατομμυρίων Ευρωπαίων, όλων των εθνοτήτων και θρησκευμάτων, στη μεγάλη τους όμως πλειοψηφία Εβραίων. Well, my feeling is... Ποια είναι τα αισθήματά μου? Ακόμη θυμόμαστε και δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσουμε. Ζούμε με το ολοκαύτωμα, όχι μόνο με το Auschwitz. Το Auschwitz είναι το σύμβολο του ολοκαυτώματος. Μέρα με την ημέρα, ακόμη και σήμερα, γνωρίζουμε επιζώντες του ολοκαυτώματος. Προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να μάθει από την ιστορία και όχι να γινόμαστε μάρτυρες νέων τέτοιων καταστροφών. Για να αποφύγουμε όλα αυτά, θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο. Να τον εκπαιδεύσουμε να μην μισεί. Είναι στα δικά μας χέρια, στα χέρια των ηγετών μας. Πρέπει να εργαστούν γι' αυτό. Που πρέπει να θυμούνται. Και έτσι θα είναι ασφαλές το μέλλον μας, το μέλλον της Ιφιλίου. Είχατε μέλη της οικογένειάς σας που υπέφεραν κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος? Ευτυχώς όχι. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντως θέλω να πω ότι ο δάσκαλός μου με εκπαίδευσε έτσι ώστε να σκέφτομαι φιλελεύθερα και ανθρώπινα. Με δίδαξαν να μην μισώ. Όχι εγώ προσωπικά, αλλά το Ισραήλ. Με εκπαίδευσαν να θυμάμαι. Και έτσι μπορώ να είμαι σε θέση να συμπάσχω σε μια τέτοια επέτειο. Το ασύλληπτο στην ιστορία, στην ιστορία του ολοκαυτώματος των Εβραίων, δεν είναι το ίδιο το έγκλημα, μόνο το ίδιο το έγκλημα, οι τρόποι για να τελειωθεί το έγκλημα, είναι η οργάνωση για να μπει όλο αυτό το σύστημα σε αυτό το έγκλημα. Καταλάβατε τι εννοώ. Πήγατε, δεν ήταν κάτι το οποίο φαινόταν προσωρινό, το οποιοδήποτε στρατόπεδο. Αντιθέτως υπήρχε αυτό το σατανικό σχέδιο, παραλάμβανε από την αρχή τους Εβραίους με δεδομένο την κατάληξη, αλλά σε άρτια οργάνωση, όπου ο κάθε Εβραίος ήταν αλυσίδα ενός ακόμα και επαγγελματικού, σε εισαγωγικά θα έλεγα, κρίκου. Δεν σας είχαν εκεί για να τρώτε έστω αυτά που δεν τρώγατε έτσι κι αλλιώς, ένα ξεροκόμματο, μέχρι να οδηγηθούν τα εκατομμύρια στους φούρνους. Σας είχαν για να σας εξευτελίσουν, όπως τα καταλαβαίνω εγώ σήμερα, ναι, ναι. Να σας εξουθενώσουν, να σας καθυποτάξουν, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι γίνατε όλοι ένας αριθμός. Μπορείτε να μας πείτε με δύο λόγια τη συγκρότηση, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μην το προσπερνάμε. Ο απότερος στόχος των Γερμανών ήταν η τελική λύση των Εβραίων. Γι' αυτό προσπάθησαν να βρουν ένα χώρο ειδικό, ειδικά όταν κατελήφθη η Πολωνία, διότι δεν ήθελαν σε δικό τους χώρο. Μέσα δηλαδή, στη Γερμανία. Μέσα στη Γερμανία, γι' αυτό το Νταχάου, που είναι το στρατόπεδο στη Γερμανία, δεν υπήρχε κρεματόρια. Ενώ βρήκανε συνεργάτες του Χίτλερ, μπήκανε μέσα στην Πολωνία και βρήκανε αυτό το αχανές χώρο, που ήταν πολύ μακριά από τις πόλεις. Άρα και από τη ζωή την ίδια. Και από τη ζωή την ίδια, βέβαια, διότι εκεί δεν ήταν η ζωή, ήταν ο θάνατος. Και μπορώ να σας πω ότι το Auschwitz, το Μάιντανεκ, το Μπίργκενάου, η Τρεμπλίνκα, διάφεραν από όλα τα άλλα τα στρατόπεδα. Είχαν μια ιδιαιτερότητα. Ήτανε, απέβλεπα στο τέλος του κόσμου. Η επιλογή. Το τέλος της δημιουργίας. Έπρεπε οπωσδήποτε όποιος έμπαινε εκεί μέσα να αφανιστεί μέχρι το τέλος. Κυρία Ναχμία, η επιλογή των ποιοι θα πήγαιναν αριστερά, όπως προηγουμένως είπε, ναι, χαρακτηριστικά, δηλαδή αριστερά και δεξιά, με τι κριτήριο γίνονταν? Είναι λογικό, εξόντωναν ευθέως τους ηλικιωμένους. Ναι, το κριτήριο ήταν ότι όσοι δεν είχαν τη δυνατότητα να δουλέψουν και να δουλέψουν μέσα στις ανάγκες του στρατοπέδου, έπρεπε να πάνε κατευθείαν την ίδια στιγμή, όπως ακόμα και ο πατέρας μου ήταν 42 χρονών τότε, με τα 4 παιδάκια από 10 χρονών και άνω και κάτω, μπήκε μέσα στο καμιόνι για κατευθείαν στο κρεματόριο. Εμένα με βάλανε δεξιά για να δουλέψω, γιατί ήμουν ένα μικρό κοριτσάκι, εύρωστο, φαίνεται πως ήμουνα ειδική για το στόχο. Τι εργασία κάνατε? Έκανα δύο ειδών εργασίες. Η πρώτη εργασία ήταν το Rauskommando. Έπαιρνα κοτρώνες από πέτρες και τις μεταφέραμε 2 μίλια, 5 μίλια μακριά. Οι ίδιες οι πέτρες έπρεπε να επιστρέψουν από τον ίδιο σημείο που τα παραλαμβάναμε.
Αυτή ήταν η πρώτη. Ήταν μια εργασία, καταναγκαστική εργασία άνευ λόγου. Άνευ λόγου. Η δεύτερη εργασία, κατά τύχη, κατά λάθος, μπήκα ακριβώς στη μέση από 6 κρεματόρια και μου φέρνανε όλα τα ρούχα όλων των καμένων αδερφών μας, συγγενών μας, και πολλές φορές αναγνώρισα και πράγματα δικά μας, πράγματα των συγγενών μου. Αναγνώρισα, μου τα φέρνανε εκεί και έπρεπε να κάνω 40 πακέτα την ημέρα για να, δηλαδή 12 φορέματα, 12 πουλόβερ το κάθε πακέτο, για να μπουν σε ένα μικρό τρένο που θα πήγαινε κατευθείαν στη Γερμανία για τους ίδιους τους Γερμανούς. Λέγοντας αυτό, θα ήθελα να εξημάνω ότι ήμουνα ακριβώς στη μέση των 6 κρεματορίων και ότι μια μέρα μας έριξε κάποιος γνωστός και φίλος μας, ο Μαρσέλ Νατζαρί, που ο εκείνος ήταν στο κρεματόριο 3. Έριξε ένα μικρό γραμματάκι που το παρέλαβε μια φίλη μας Ελληνίδα, διότι ξέρετε, όλοι πήραμε τον Ελληνισμό μέσα. Όλοι ξεχωρίζαμε εκεί μέσα. Οι Έλληνες ήσανε χωριστά, οι Γάλλοι ήσανε χωριστά, παρόλο που όλοι για τον ίδιο λόγο, σαν Εβραίοι πήγαμε. Λοιπόν, αυτό το γραμματάκι δεν το ξεχάσω ποτέ. Μας έλεγε, κορίτσια Ελληνίδες, ετοιμαστείτε, διότι σε 3 μέρες το αργότερο θα κάνουμε εμείς οι Έλληνες Εβραίοι μέσα στο κρεματόριο, θα κάνουμε την ανατίναξη των κρεματορίων και θα γίνει η εξέγερση και ίσως θα μπορέσουμε να βγούμε ζωντανοί όλοι. Προετοιμαστείτε. Το διαβάζουμε αυτό το χαρτάκι από χέρι σε χέρι, κρυφά, χωρίς να ξέρει κανένας. Περιμέναμε από μέρα σε μέρα. Άργησε βέβαια. Αντί 3 μέρες έγινε μια εβδομάδα. Αλλά και όταν δόθηκε το σήμα της εξέγερσης, κάποιος την πρόδωσε την εξέγερση και σκοτωθήκανε όλοι, πλην μερικοί οι οποίοι φυγαδευθήκανε ή μάλλον κατατρέξανε μέσα σε ένα δάσος, και όταν τους είδαν οι Γερμανοί τους είπαν, είναι τόσο πολλοί πεθαμένοι που εσάς σας χρειαζόμαστε να πιάσετε και να κάψετε τα πτώματα. Έτσι ήσαν, αυτοί ήσαν οι τελευταίοι Έλληνες μάρτυρες της εξέγερσης των κρεματορίων του Auschwitz. Θα συνεχίσουμε, αλλά νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε, κυρίες και κύριοι, μία ανταπόκριση της συνεργάτριας της εκπομπής από το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, της Ειρήνης Αναστασοπούλου. Πανύψηλη τύχη, σύρματα παντού, κτίρια γκρίζα και καταθλιπτικά, το στρατόπεδο εξόντωσης του Auschwitz, κρανίου τόπος για πάνω από 1 εκατομμύριο Εβραίους, σε συγκλονίζει. Πέρασα για πρώτη φορά στη ζωή μου την κεντρική πύλη με την επιγραφή Arbeit macht frei, η εργασία απελευθερώνει. Με τα μάτια της φαντασίας μου ξαναζωντάνεψαν τα φοβισμένα πρόσωπα των ομήρων, οι Γερμανοί στρατιώτες με τα λυκόσκυλα, είδα τις καμινάδες των κρεματόριων, τα μαλλιά, τα ρούχα και τα παπούτσια των πεθαμένων και συνειδητοποίησα πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Πόνος πολύς και βαθύς. Είδα κοντά στα χαλάσματα των κρεματόριων ανθρώπους πρώην ομήρους να κλαίν με σκυφτό το πρόσωπο, μακριά από τους φωτογράφους και τα τηλεοπτικά συνεργεία. Ένα κλάμα βουβό. Κοντά σε αυτούς και νεότεροι που ήρθαν για να τιμήσουν την μνήμη των νεκρών. Μίλησα με επιζώντες, με ανθρώπους που τους κράτησε ζωντανούς μια πιθανή ελπίδα. Όπως αυτός ο Πολωνό Εβραίος. Αυθόρμητα πάνω στην κουβέντα σηκώνει το μανίκι και μου δείχνει τον αριθμό του. Ο αριθμός αυτός σημαίνει για μένα πολλά, μου λέει. Όμως πιότερο στο Auschwitz γνώρισα την Μπέρι Ναχμία, την μόνη Ελληνίδα που βγήκε ζωντανή. Μέσα από τις διηγήσεις της παρακολούθησα βήμα με βήμα τη ζωή της, την ομοιρία της, την απελευθέρωσή της. Θαύμασα το κουράγιο της και τη δύναμή της να χαμογελά. Λένε ότι το παρελθόν είναι η άλλη όψη του θανάτου. Όμως ακριβώς αυτό το παρελθόν έκανε την Μπέρι να ανθέξει τα χτυπήματα της ζωής αφού επέστρεψε στην Ελλάδα. Στο Auschwitz θα ξανάρθω, μεγάλη μου φίλη, στο υπόσχομαι. Αυτή τη φορά με την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τον Κωνσταντή και τη Μαρία μου. Χωρίς δημοσιογράφους, φωτογράφους, τηλεοπτικά συνεργεία και επίσημους. Θα ξανάρθω, Μπέρι, στο υπόσχομαι. Κύριε Λεβί, τα νοσοκομεία έχουν περάσει και αυτά στην ιστορία
Δεν έχουμε βέβαια το χρόνο για να αναφερθούμε ειδικά στο περίφημο νοσοκομείο του Auschwitz, το οποίο αποτελούσαν 5 μεγάλα κτίρια και ένα μπλοκ, το πολύ γνωστό σε όλους, το μπλοκ με αριθμό 10. Οι δικές σας εμπειρίες από το νοσοκομείο ποιες ήταν? Από το νοσοκομείο του Auschwitz δεν μπορώ να σας δώσω... Γενικώς από τα νοσοκομεία του στρατοπέδου. Από τα νοσοκομεία έτυχα να είμαι διευθυντής νοσοκομείου. Όπως είδατε προηγουμένως, τα τριόροφα κρεβάτια, έτσι ήταν και το νοσοκομείο του Wolfsburg, στο οποίο ήμουνα γιατρός και είχα συνεργάτες εξαιρετικούς, καθηγητάς πανεπιστημίου της Ουγγαρίας, του Ντέμπρετσεν, του ΠΕΚ της Βουδαπέστης, καθηγητάς συνεργάτας, και εκεί έμπαινε όποιος ενομίζαμε εμείς οι γιατροί το βράδυ που κάναμε επίσκεψη με την επιστροφή τους από τις διάφορες εργασίες. Εκεί πέρα ήταν κάποια περιποίησης ανθρωπινή, και αυτό οφείλεται σε εμάς τους γιατρούς, οι οποίοι πηγαίναμε στις αποθήκες της οργανιζασιών TOD που είχε φάρμακα και παίρναμε όσα θέλαμε. Αλλά η καταστροφή, η πρώτη, έγινε όταν ένας γιατρός των SS, Rindfleisch λεγόμενος, που θα πει κρέας αγελάδος το όνομά του, αν ζει, ήρθε μια μέρα στο νοσοκομείο και μου λέει: θέλω να κάνω επιθεώρηση. Έκανε την επιθεώρηση, μου λέει: αυτός είναι για πολύ καιρό, όπως μου λες, θα τους πάω σε μεγαλύτερο νοσοκομείο. Το βράδυ από την εργασία που ήρθαν οι άλλοι και ήρθαν και μερικοί Πολωνοί, μου λένε: ήρθε γιατρός και έκανε επιθεώρηση. Λέω: ναι. Έγραψε ανθρώπους, έγραψε, θα τους πάει σε μεγάλο νοσοκομείο. Ποιο μεγάλο νοσοκομείο? Αυτούς θα τους πάει όλους στο φούρνο. Από εκείνη τη στιγμή οργανωθήκαμε. Είχα έναν ασθενή σε ένα επίκαιρο σημείο να βλέπει μήπως έρθει ο γιατρός. Και ήξερε ο κάθε ένας τι εργασία θα κάνει, και αυτό γινόταν κάθε μέρα η αλλαγή, που θα κρύψουμε τους πάσχοντας που ήθελαν νοσηλεία για 2, 3, 4 εβδομάδες, όπως ήταν κατάγματα ή άλλες ασθένειες. Και τότε δεν χάσαμε κανένα. Όπως σας είπα προηγουμένως, η φθορά η μεγάλη έγινε στο τρένο που μας πήγανε στα βαγόνια από τα κάρβουνα. Η φθορά η μεγάλη, διότι δεν τρώγαμε επί μία εβδομάδα που μείναμε στο Bergen-Belsen, έγινε και χάθηκαν πάρα πολλοί, τόσο Έλληνες Εβραίοι όσο και Ούγγροι Εβραίοι. Κυρία Μπέρι Ναχμία, για τον μπλοκ 10 είναι βέβαια απεχθές το να το θυμάται κανείς στην εποχή μας, αλλά οφείλουμε να το θυμόμαστε. Βεβαίως, έτσι δεν είναι? Ναι. Ευτυχώς δεν πέρασα από εκεί, αλλά θυμάμαι κάτι άλλο, ότι ο Μέγκελε ο ίδιος έστειλε κάποιον εκεί που εργαζόμουν να ζητήσει τα χέρια, τα πιο όμορφα χέρια, για να τα κάνει μούμιες. Και η Κάπο διάλεξε τα χέρια τα δικά μου. Λοιπόν, φαίνεται η πως... Η Κάπο ήταν ο επικεφαλής του θαλάμου, του στρατοπέδου? Όχι του στρατοπέδου, η Κάπο της εργασίας μας, της καθημερινής μας εργασίας. Αφού μου πήραν όλα τα μέτρα των χεριών, βρέθηκα ανημέτωπη με κάποιον απεσταλμένο του Μέγκελε, ο οποίος με αναγνώρισε για μια άλλη φορά, που μου είχαν ρίξει 2 σκυλιά επάνω μου και με κατασπαράξανε. Και φαίνεται κάθε φορά που με έβλεπε έλεγε στον εαυτό του: η κοπέλα που κατασπαράχτηκε από τα 2 σκυλιά. Και όταν του αναθέσανε να έρθουν να με πάρουν εμένα για τα 2 χέρια μου, είπε ότι θα έρθω την αύριο ή κάποια άλλη μέρα. Κάθε βράδυ είχα έναν εφιάλτη. Θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος πώς μπορεί να παραδέχεται, και άρχισα να κάνω να έχω μία ελπίδα, λέγοντας στον εαυτό μου: μήπως θα πάρουν μόνο τα χέρια μου και θα αφήσουν το υπόλοιπο μου
σώμα να επιζήσει ή θα πάρουν όλο μου το σώμα για να πάρουν μετά τα χέρια. Αυτός ο εφιάλτης ήταν κάθε βράδυ επί 2 μήνες. Μετά ήρθαν άλλα σημαντικότερα, χειρότερα γεγονότα που το ξέχασα. Αυτή ήταν η μόνη μου επικοινωνία με τον, όχι με τον μπλόκο, παρολίγο θα πήγαινα στον μπλόκο 10 με τον Μέγκελε, τον άγγελο του θανάτου. Θα ήθελα εδώ λιγάκι να έρθουμε λίγο στη σημερινή κατάσταση και να δούμε πώς σήμερα εμείς θα βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα και πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Να όλα ακούσουμε αυτά... προηγουμένως, μάλλον να δούμε ένα βίντεο που είναι σίγουρο ότι θα μας κάνει να είμαστε ακόμα πιο συναισθηματικοί σε τέτοιους είδους θέματα. Και μετά το λέμε. 8 μήνες στα κολαστήρια του Auschwitz και του Birkenau πέρασε η Άννα Μορδοχάη. Την πήραν από την Κέρκυρα 17 χρονών. Ήταν μια από τις 90 επιβιώσαντες σε σύνολο 2.000 Ελληνοεβραίων που μεταφέρθηκαν στα στρατόπεδα από την Κέρκυρα. Όταν τη ρωτήσαμε τι έχει μείνει στη μνήμη της από τη μαύρη εκείνη εποχή, μας είπε το νούμερό της και τα τραγούδια που λέγανε οι κρατούμενες για να διασκεδάσουν το φόβο τους. Στη βρήμα να μ' στη βρύση να πάω δεν μπορώ. Στη βρήμα να μ' στη βρύση να πάω δεν μπορώ. Πάντου μου λέει ο σκοπός είσαι φυλακισμένη, γερμανοκρατουμένη. Δεν εμόρε, δεν έκλεψα, μήτε σκότωσα. Δεν εμόρε, δεν έκλεψα, μήτε σκότωσα. Εβραιοπούλα ήμουνα, γι' αυτό με φυλακίσαν. Στην Πολωνία με κλείσαν. Στη γραμμή μας βάζανε, πω 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 τι πάθαμε. 5-5 στην γραμμή, αχ μανούλα μου χρυσή. 5-5 στη σειρά, αχ μανούλα μου γλυκιά. Στη γραμμή μας βάζανε, συλλεξιών μας κάνανε. Κι η καρδιά μας τικί τικί τάκ, μη τυχόν μας πάνε στον γκάζ. Δεν μπορώ άλλα να σας πω, δεν θυμάμαι κι άλλα, αλλά είναι τέτοια τραγμένα. Σε αυτή την φρικτή ανάμνηση του Άουσβιτς. Όχι. 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 Ακόμα 45 χρόνια. Βράδυ. Όχι. Έρχεται κάθε βράδυ. Πάνε οι Γερμανοί. Όχι κάθε βράδυ. Πολλά βράδυ. Ξυπνάω και φοβισμένη πάρα πολύ. Νομίζω μας πιάνει οι Γερμανοί. Και από το τραγούδι από τον Εφιάλτη στην ευχή από τον κύριο Δανιήλ Αλχανάτη, πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Πρόεδρος της Κοινότητας Αθηνών, θέλω να πω ότι ποτέ δεν θα ξεχάσουμε αυτούς που δεν γύρισαν. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε αυτούς που μας βοήθησαν. Και ότι η κοινότητά μας συνεχίζει με την ίδια πίστη την πορεία της στον χρόνο και στα πανανθρώπινα ιδανικά της ειρήνης, της ελευθερίας και της αρμονικής συνύπαρξης. Η αρμονική συνύπαρξη λαών και ανθρώπων σε έναν κόσμο που πιστεύει στην αιωνία αξία του ανθρώπου πάνω και πέρα από φυλετικές και άλλες διακρίσεις. Αυτό είναι το νόημα που θέλω να δώσω στη σημερινή συνάντηση. Αν μου επιτρέπετε και εμένα, σαν επιστέγασμα, οπωσδήποτε θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους εκείνους οι οποίοι καταγράφουν τις αναμνήσεις αυτές, διότι είναι χρήσιμο και στη παιδεία και στα σχολεία. Και η νέα γενιά, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, να μάθουν για να μην έχουμε άλλα Auschwitz και άλλους διωγμούς και άλλες κατατραγμούς. Πότε ξανά λοιπόν, επί το ελληνικότερο, κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.